Δήμος θα λάβει χρήματα από το Υπουργείο Ανάπτυξη μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα, για την αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου στο Ελαιοχώρι και στην Αλαγωνία, στον ορεινό δηλαδή όγκο του Ταϊγέτου. Καταλαβαίνετε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι περιοχές είχαν πληγεί, καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πυρκαγιές του 2007. Δεν έλαβαν καθόλου χρήματα, παρά το γεγονός ότι είχαν συγκεντρωθεί αρκετά χρήματα στο Ταμείο Μολυβιάτη. Ο Υπουργός το ξέρει το θέμα και αυτή η αδικία που είχε γίνει σε βάρος του Ελαιοχωρίου και της Αλαγωνίας σε ένα σημαντικό βαθμό θα αντιμετωπιστεί με αυτή τη χρηματοδότηση. Θα είναι αρκετά τα χρήματα ώστε να βελτιώσουμε ουσιαστικά το δημοτικό οδικό δίκτυο και βεβαίως να αντιμετωπίσουμε και το θέμα που υπάρχει στα Πρανή, ιδιαίτερα στην περιοχή Καρβελίου και Λαλά. Λοιπόν, το τρίτο είναι ότι εγκρίθηκαν και ανακοινώνονται σήμερα επισήμως τα χρήματα που απαιτούνται, 1.800.000 ευρώ, για να υπάρξει ο τηλέλεγχος στα συστήματα της σύνδευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε την νεροκλοπή και να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και τις βλάβες οι οποίες υπάρχουν στο δίκτυο και να μην ψάχνουμε στους δρόμους. Είναι έργο του οποίου η διαδικασία δημοπράτησης ξεκινάει αμέσως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Εσωτερικών συζήτησα για τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα υπάρξουν δανειοδοτήσεις, αλλά το κοχρεολύσια θα τα πληρώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά χρήματα αυτά για να προχωρήσουμε τα αντιπλημμυρικά έργα και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό ποσό στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάλεσα ήδη σύσκεψη 9 η ώρα το πρωί για να προχωρήσουμε τις μελέτες, να οριμάσουμε τις μελέτες ώστε τον Ιανουάριο που θα έχουμε τις σχετικές προσκλήσεις, τέλη Ιανουαρίου, να είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε πλέον τις μελέτες για χρηματοδότηση. Γιατί έργα μικρά αντιπλημμυρικά, για έργα διαχείρισης ομβρίων μέσα στην πόλη, για έργα ίδρυυσης μέχρι του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα αποχέτευσης, έχουμε το για πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους, για αν έχουμε τα ΛΕΙΚΑ, έχουμε τη Θουρία, έχουμε το Πίδημα, όπου πρέπει εκεί έχουμε τα νερά και πρέπει να γίνει ένα έργο διαχείρισης των λοιμάτων και το κόμπατ στον Άγιο Πλώρο.